Βάζω εγγραφή. Ωραία. Okay. Καλησπέρα και πάλι. Και να ξεκινήσουμε σημερινή παρουσίαση για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Και μετά να σας πω τη καινούρια προσφορά που έχει βγει, που ανακοινώθηκε σήμερα και θα ξεκινήσει από τη 12 Απριλίου. Так, εδώ είμαστε, που μαζευτήκαμε, είμαστε όλοι επιχειρηματίες, είμαστε όλοι θέλουμε να φτιάξουμε το business μας ή ξεκινάμε να φτιάξουμε ή ήδη έχουμε φτιάξει μια ομάδα. Αλλά από τι, πώς να επιτύχουμε, πώς να φτάσουμε στην επιτυχία, αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από τη Skyward Community και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες που είμαστε στο Οικοτεχνά Πάρκο της Λευκορωσίας με την ομάδα μας, με τους μερικούς ανθρώπους από την ομάδα και ελπίζω ότι την επόμενη φορά, δηλαδή φέτος καλοκαίρι, θα έρθουμε πάλι και θα είστε και εσείς μαζί μου και να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι. Ήταν, από τι ξεκινάμε το business μας, από τι ξεκινάμε τα βήματα. Όπως γνωρίζετε ότι το δικτυακό marketing βασίζεται σε συνεργασία με τα καινούρια άτομα. Εμείς πρέπει να έχουμε συνεργασία πάντα με καινούρια άτομα. Και ο καθένας από μας όταν ξεκινάει να καλεί το κόσμο στην εταιρεία, γίνεται σπόνσορας. Και από εκεί και πέρα έχουμε ευθύνη για τους ανθρώπους που έχουμε φέρει στην εταιρεία. Έχουμε ευθύνη να τους δίνουμε πληροφορίες και να τους δώσουμε πληροφορίες για την εταιρεία και να τους μάθουμε πώς να επιτύχουν και αυτοί στην εταιρεία μας. Δηλαδή, και όταν γινόμαστε εμείς sponsors, πρέπει να ξέρουμε 7 στόχοι των sponsor. Και δεν είναι μόνο να ξέρουμε, αλλά και να τους κάνουμε. Έτσι, σταθερά. Και θα το πάμε τώρα να αναλύσουμε ένα-ένα. Ο πρώτος είναι στόχος, είναι, λέγεται, φτιάχνεται με το σύστημα SMART. Στη λέξη SMART σημαίνει έξυπνος. Και τώρα να σας αναλύσω κάθε γράμμα ξεχωριστά. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι έξυπνος και το S σημαίνει συγκεκριμένος, ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το M, γράμμα M σημαίνει ότι να είναι μετρήσιμος, δηλαδή ο στόχος μας πρέπει να είναι με μετρήσιμες παράμετρες για να μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός, δηλαδή να είναι ρεαλιστικός ο στόχος μας. Ναι? Για να μην είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, να είναι μεγάλος στόχος, αλλά όμως να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Συγγνώμη, με βγήκε από το... το γράμμα A, το έχουμε πει, το γράμμα R σημαίνει να είναι πραγματικός, απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Και το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα, να περιοριστεί χρονικά περίοδο, να περιορίσουμε χρονικά περίοδο για επίτευξε το στόχο. Μαρία. Καθορίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
Δηλαδή, για να φτάσουμε εδώ, πρέπει στην αρχή να σκεφτούμε τι είχαμε κάνει πριν 5 χρόνια, τι είχαμε φτάσει για αυτά τα τελευταία 5 χρόνια και μετά να βάλουμε στόχο για τα 5 χρόνια που είναι μπροστά. Δηλαδή, όπως το είπα, πρέπει να είναι ρεαλιστικός στόχος. Αν σε 5 προηγούμενα χρόνια δεν είχατε κάνει τίποτα, μην περιμένετε ότι μην το κάνετε πάρα πολύ μεγάλος δύσκολος στόχος, αλλά να είναι αυτός που να αξίζει να κάνετε εργασία. Μετά θα σκεφτείτε τι να κάνετε, πού να φτάσετε σε 1 χρόνο, σε 6 μήνες, σε 1 μήνα και γενικώς πού να φτάσετε στο επίπεδο στην εταιρεία και σε ποιο ανταμοιβή θα φτάσετε. Μετά πρέπει να ενημερώσετε την οικογένεια και τους φίλους σας για το στόχο σας. Γιατί κάνουμε αυτό? Για να έχετε και άλλο ένα κίνητρο για να προχωρήσετε πιο σταθερά, να προχωράτε κάθε μέρα. Επειδή να έχετε τροπή μπροστά από τις συγγενείς και φίλους ότι αν δεν θα φτάσετε στο στόχο. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Στην αρχή να το πούμε τι διαφορά έχει όνειρο με το στόχο. Όνειρο είναι αυτό που σκέφτεστε, που θέλετε, έχετε θέληση. Ξαπλώνετε στο καναπέ και σκεφτόστε να έχετε μία βίλα, ένα αυτοκίνητο πολύ ακριβό ή κάτι άλλο, ή να κάνετε ταξίδια. Αυτό είναι όνειρο. Ο στόχος είναι όταν κάνετε πρόγραμμα για να φτάσετε σε αυτό το όνειρο και προχωράτε κάθε μέρα, κάνετε βήματα. Γι' αυτό πρέπει το όνειρο θα κάνουμε σαν στόχο. Προχωράμε κάθε μέρα. Και στο πρώτο μήνα, καλά, δεν έχει σημασία πότε έχετε γραφτεί, από την ημέρα που έχετε βάλει στόχο, στο πρώτο μήνα πρέπει να βάλει στόχο να φτάσει στο επίπεδο leader και στο δεύτερο μήνα στο επίπεδο master. Το επίπεδο master είναι πολύ εύκολο όπως και το πρώτο επίπεδο, απλά σε 3 πιο ένεργους ανθρώπους, πιο καλούς συνεργάτες, να βοηθήσει να φτάσει στο επίπεδο leader. Και εννοείται να φέρνετε και άλλους επενδυτές στην εταιρεία. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Όταν έχετε δίκτυο, σημαίνει ότι έχετε business. Γιατί ο καθένας, όποιος είναι στη πρώτη ή δεύτερη γραμμή σας, έχει και αυτός ενδιαφέρον να κερδίζει, να έχει εισόδημα. Και όταν έχουν αυτοί ενδιαφέροντα και ψάχνουν όλοι ανθρώπους και φέρνουν στην εταιρεία, εσείς έχετε πάντα σταθερό εισόδημα. Αν δεν θα έχετε δίκτυο, τότε δεν θα έχετε συνέχεια σταθερό εισόδημα. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρει να κάνει ο σπόνσορας, να κάνει λίστα επαφών. Το λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Ξέρετε, σε οτιδήποτε business που κάνουμε, όποιο κάνουμε, έτσι, ανοίγουμε μαγαζί στη γη, έτσι, απλό, όχι στο ίντερνετ, βάζουμε κάποιο κεφάλαιο, βάζουμε χρήματα, και δεν είναι λίγα χρήματα, είναι μεγάλα χρήματα, στο δικτυακό business, αυτό είναι το καλό ότι δεν χρειάζονται πολλές επενδύσεις. Εδώ χρειάζονται επαφές. Εδώ χρειάζονται ανθρώποι με όποιους να μιλήσετε εσείς συνέχεια, με όποιον να χτίσετε εσείς την εταιρεία σας. Και συγγνώμη να σας πω, και είναι πολύ βασικό για να φτιάξετε αυτή τη λίστα επαφών, μέσα σε ένα τετράδιο, όχι στο κινητό. Μην νομίζετε ότι έχετε κάποιους ανθρώπους στο κινητό σας και αυτό θα είναι λίστα επαφών.
Δεν ισχύει. Πρέπει να γράφετε στο τετράδιο απαραίτητα, να γράψετε και διάφορα στοιχεία και επίσης να γράψετε και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Και συνέχεια μετά θα το συμπληρώνετε. Όταν μιλάτε, συμπληρώνετε πώς αντιδράει, πώς κάποια καινούρια, το όνειρο που έχει αυτός ο άνθρωπος ή η οικογένεια τι έχει. Δηλαδή, διάφορα στοιχεία για το άνθρωπο που το βάζετε μέσα στη λίστα σας. Μη φιλτράτε τις επαφές σας, μη αποφασίστε για αυτούς. Όταν γράφετε τη λίστα, γράφετε όλους ανθρώπους, όποιους γνωρίζετε, με όποιον είχατε κάποτε επαφή, με όποιον είχατε σπουδάσει, πήγατε στη δουλειά ή κάποιοι γείτονοι, δηλαδή όλους ανθρώπους, όποιον γνωρίζετε. Να κατεβάσετε και από το τηλέφωνο δικό σας τις επαφές, αυτό ακόμα πιο εύκολα, και μη φιλτράρετε αυτές, δηλαδή μην το σκέφτεστε ότι κάποιος αυτός θα έρθει, αυτός δεν θα έρθει, βάζετε όλους. Και απλά κάνετε δουλειά με το καθένα κάθε μέρα. Να δίνετε τις κάρτες σας και να μαζεύετε τις κάρτες. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας επαγγελματικές κάρτες και η εταιρεία μας δίνει αυτή την ευκαιρία να έχουμε κάρτες. Και όταν πάτε κάπου, απλά δίνετε την επαφή σας, την κάρτα σας και λέτε, για γνωριμία, Φιλιππίν, απλά έχετε κάνει τη γνωριμία και δίνετε την κάρτα. Και συνήθως άνθρωποι ρωτάνε πού δουλεύεις εσύ, γιατί τόσο ωραία κάρτα έχεις. Και το στέλνετε μετά πληροφορίες κλπ. Καλείτες την παρουσίαση των άνθρωπων, δίνετε πληροφορίες και απλά είναι αυτό και άλλος ένας τρόπος που να ξεκινήσετε επαφή με τον άνθρωπο. Και να ξέρετε, όλες οι επαγγελματίες, όλες οι μεγάλες επαγγελματίες έχουν κάρτες στις εταιρείες τους. Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας, αυτό που σας είπα, το δείχνει τι σοβαρός άνθρωπος είστε. Όπως, δηλαδή, όλες οι σοβαρές επαγγελματίες έχουν τις κάρτες της εταιρείας. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Ναι, έχουμε μεγάλη λίστα επαφών, έχουμε μεγάλο business, έχουμε μικρή λίστα επαφών, θα έχουμε μικρό business. Και αυτή τη λίστα μπορούμε να μοιράσουμε σε επενδυτές και συνεργάτες. Μπορούμε και υποψήφιους, όποιον γνωρίζουμε. Αλλά καλύτερα, εγώ θεωρώ, μετά από τη δεύτερη επαφή, όταν θα μιλήσετε μετά, όταν να μάθει ο άνθρωπος για την εταιρεία και θα τον ρωτήσετε πώς θα ήθελε αυτός να γίνει σκέτο επενδυτής ή να θέλει να βγάζει χρήματα και τώρα. Γιατί κάνουμε αυτό? Γιατί με τις συνεργάτες έχουμε περισσότερες επαφές, περισσότερο χρόνο τους δίνουμε, συνέχεια δουλεύουμε, συνέχεια τον βοηθάμε να χτίσει το business του. Και σε επενδυτές, βέβαια, στέλνουμε συνέχεια πληροφορίες για καινούργια επενδυτικά προγράμματα. Μην σπαταλάτε τον χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Σίγουρα δεν θα έχετε ανθρώπους που γενικώς από τη ζωή τους είναι αρνητικοί, δεν τους αρέσει τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν για τίποτα. Αν βλέπετε τέτοιον άνθρωπο μπροστά σας, μην το χάνετε το χρόνο σας με αυτόν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Και αυτό θυμόσαστε, ναι. Βλέπετε ίδιο ρυθμό, αλλά βλέπει σαν 9, άλλο σαν 6. Να αφήσετε με τη γνώμη του. Όταν βλέπετε ο άνθρωπο όποιος σας έχει ακούσει την παρουσίαση της εταιρείας και δεν θέλει ούτε να επενδύσει ούτε να συνεργάσετε, μπορείτε να το πείτε αυτά τα λόγια. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Ναι, ρωτάμε έτσι. Το πρώτο τι να βοηθήσει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί και να σκεφτεί και μόνος του, γιατί να κερδίζουν άλλοι και να μην κερδίσω εγώ. Αλλά και αν δεν θα θέλει πάλι, μπορεί να σας δώσει άλλους ανθρώπους που σίγουρα χρειάζονται χρήματα τώρα και είναι έτοιμοι να εργάζονται.
να γίνουν συνεργάτες σας. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Όπως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν γιατροί, δικηγόροι ή κάποιες άλλες επαγγέλματα, και έτσι δεν είναι όλοι θα συμφωνήσουν με την άποψή σας. Δεν είναι όλοι θα γίνουν συνεργάτες με εσάς. Γι' αυτό πρέπει απλά εμείς περνάμε τις επαφές αυτές που έχουμε, δηλαδή συνέχεια τους κοιτάμε, παίρνουμε τηλέφωνα και ψάχνουμε ανθρώπους αυτοί που θα θέλουν, αυτοί που θα είναι μαζί σας. Και με τίποτα να μην εμπελπιζόμαστε όταν σας λένε όχι. Εμείς απλά κάνουμε την δουλειά μας και ψάχνουμε ποιος να πει ναι. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Όταν βλέπετε άνθρωπο μπροστά, δίπλα σας, ότι σε όλα τον αρέσει, σίγουρα αυτό να πει, έχει δίπλα ανθρώπους που με ποιον επικοινωνεί, όποιοι θα είναι και αυτοί έτσι φοιτικοί και καλοί άνθρωποι. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Όταν βρίσκουμε άνθρωπο που είναι έτοιμος να συνεργαστεί μαζί σας, αλλά στην αρχή αυτός φοβάται, ντρέπεται, γενικώς όλους πρέπει να βοηθάμε. Το βοηθάμε, παίρνουμε τα στοιχεία του ανθρώπου τον και παίρνουμε μαζί του τηλέφωνο. Δηλαδή, όχι μόνοι σας να κάνετε δουλειά για αυτόν, αλλά μαζί. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ραντεβού λόγω τη κατάστασης που έχουμε, μπορείτε να κάνετε ραντεβού μέσα στο Skype, μέσα στο Zoom ή Viber. Στο Viber νομίζω και εκεί γίνεται τρίπλη, ναι, ομαδική κλίση γίνεται και στο Viber. Και απαραίτητα αυτός ο άνθρωπος να ακούει πώς μιλάτε εσείς και σιγά σιγά να μαθαίνει. Γενικώς, να σας πω, θα ξαναμιλήσουμε όλα αυτά. Στην πρώτη επαφή, σε πρώτο τηλεφώνημα, εμείς πρέπει απλά να καλέσουμε άνθρωπο σε μια παρουσίαση ή να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Δείχνουμε και αυτό να είναι και ο άλλος να είναι δίπλα σας για να βλέπει πώς εσείς μιλάτε με τον άνθρωπο, πώς κάνετε εγγραφή, πώς κάνετε παρουσίαση. Προπονηθείτε με τις συγγενείς στη παρουσίαση. Έτσι. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσίαση με την οικογένειά σας, στις φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε από τις συγγενείς, γιατί αυτό γίνεται σαν προπόνηση για εσάς και οι συγγενείς μπορούν να σας... Καταρχήν, αυτοί δεν σας κρίνουν αυστηρά και να σας πούνε τα λάθη σας, να σας πούνε που πρέπει να πείτε περισσότερα, ποια πράγματα δεν πρέπει να πείτε καθόλου, δηλαδή να σας βοηθήσουν να βρείτε το τρόπο σας πώς να μιλάτε, έτσι, να μάθετε καλύτερα. Και όταν μετά θα είστε επαγγελματίες, τότε μετά πάτε σε άγνωστους ανθρώπους. Στην αρχή καλύτερα να μην πάτε, γιατί μπορείτε τέτοιες πελάτες να χάσετε. Το τρίτο, τι πρέπει να ξέρει ως κάθε σπόνσορος, είναι να ξέρει να κάνει προγραμματισμός χρόνου και όχι μόνο να ξέρει, αλλά και να κάνει. Να κάνει προγραμματισμός στο χρόνο του, της ημέρας. Αλλιώς δεν θα προλαβαίνει τίποτα να κάνει αν δεν το κάνει αυτό το πρόγραμμα. Να γράφει, να φέρει χρόνο για την άλλη εργασία, αν υπάρχει άλλη εργασία, να φέρει χρόνο για την οικογένειά του και να φέρει χρόνο που θα κάνει τηλεφωνήματα. Τηλεφωνήματα με τους ανθρώπους που ήδη έχει γράψει και τηλεφωνήματα με τους ανθρώπους, με καινούριους ανθρώπους που έχει ακόμα στη λίστα επαφών. Δηλαδή κάθε μέρα παίρνει κάποιους καινούριους από τη λίστα επαφών και κάθε μέρα παίρνει σε αυτούς, δηλαδή με το πρόγραμμα, με ποιον έχει μιλήσει χθες, με όποιος έχει δει κάποιο site παρουσίαση. Να εργάζεστε συστηματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Αν θα κάνουμε αυτό κάθε μέρα συστηματικά, να κάνετε τηλεφωνήματα ή παρουσιάσει κάτι
άλλο το εσείς πάντα προχωράτε. Μόλις σταματάτε να πείτε ότι δύο μέρες δεν θα κάνω τίποτα, κατευθείαν πάτε πίσω. Γιατί σας χάνετε αυτό που έχετε προπονηθεί και πάλι ξεκινάτε από την αρχή. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα να κάνουμε συστηματικά. Το τέταρτο βήμα που πρέπει να ξέρει ο σπόνσορας, πρέπει να ξέρει να κάνει πρόσκληση. Η σημαντικότητα και η σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Από την πρώτη επαφή, πολύ βασικά, αν θα θέλει να ξανασυναντηθεί μαζί σας άνθρωπος ή θα αρνηθεί ή δεν θα θέλει. Κοιτάξτε, είναι πολύ βασικά στην πρώτη επαφή να δημιουργήσει τη θετική εντύπωση. Τι πρέπει για αυτό να κάνουμε? Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κλίση είναι μια αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Πριν να κάνουμε τηλέφωνο, στην αρχή κάνουμε ένα σενάριο για τι να μιλήσουμε, τι να πούμε, τι να... Αλλά πάλι μην το γράφετε πολλά για την εταιρεία, την πρώτη κλίση. Περισσότερο ακούμε το άνθρωπο και στέλνουμε κάποιες πληροφορίες. Να υποστηρίξετε τη συνομιλία. Να ρωτήσετε τον άνθρωπο τι τον ενδιαφέρει, δηλαδή να προσπαθείτε να βρείτε μαζί του κάποιο ενδιαφέρον, τα ενδιαφέροντά του, μεταξύ σας, συγγνώμη, τα ενδιαφέροντά του, και να υποστηρίζει τη συνομιλία, να απαντάτε σε ερωτήσεις και να λέτε σε αυτά που τον ενδιαφέρει. Αναφέρεστε με σαφήνεια το όνομά σας και στην αρχή και το άνθρωπο που το λέτε, να πείτε το όνομά του και μετά και το όνομά σας. Ρωτήστε τη γνώμη τους, περισσότερα να ακούτε. Περισσότερα να ακούτε τον άνθρωπο και να μην ξεχνάμε να σημειώνουμε στο τετραδιάκι σας. Ναι. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Από τη φωνή σας ακούγεται πώς, τι άνθρωπος είστε, πώς, αν μιλάτε με χαμόγελο, με καλή διάθεση, αυτό άλλος ακροατής καταλαβαίνει, νιώθει από το τηλέφωνο. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Αν αρνηθεί, μπορείτε να πείτε μήπως έχει επιθυμία να το στείλνετε κάποιες πληροφορίες με το email. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Σκεφτείτε αν είχατε εσείς σε αυτή τη θέση, πώς να αρνηθείτε, πώς να αντιδράσατε, τι να σας άρεσε περισσότερα. Δηλαδή αυτά. Η συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται να κερδίζει. Να δείξετε περισσότερα αυτό τι συμφέρει στο συνομιλητή, τι συμφέροντα έχει για αυτόν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε το ευχαριστώ. Και αυτό πολύ βασικό. Ναι. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Ακούστε το άτομο μέχρι το τέλος και μην τον διακόπτετε. Αυτό δεν αρέσει σε κανένα όταν τον διακόπτουμε. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις. Ναι, κάποιος θα πει και όχι, όπως είχαμε πει και πριν, αλλά εσείς προχωράτε πάντα μπροστά, επόμενος. Δηλαδή, είπε όχι, επόμενος. Είπε όχι, επόμενος. Δηλαδή, στην αρχή θα έχετε δυστυχώς περισσότερα όχι, μπορεί, αλλά μετά θα έχετε περισσότερα ναι. Γιατί εκπαιδεύεστε, έτσι. Θέσεις στη συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις, όπως το από την ονομασία, βλέπετε, είναι ανοιχτές, δηλαδή για διάφορα θέματα που μπορεί να μιλήσει ο συνομιλητής. Γιατί χρειάζονται αυτές οι ερωτήσεις? Το καταρχήν να μπορούμε να τραβήξουμε χρόνο για να σκεφτείτε κάτι, αν θέλετε να σκεφτείτε. Και το δεύτερο, για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο και μην ξεχνάτε να σημειώνετε. Χρησιμοποιήστε διερευνητικές ερωτήσεις.
Από την ονομασία πάλι καταλαβαίνουμε είναι ερωτήσεις που βοηθούν να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο. Ή για τον άνθρωπο, ναι, ή για την εταιρεία. Δηλαδή, πώς κατάλαβε ο άνθρωπος την εταιρεία. Ναι, δεν ρωτάμε, το κατάλαβες όλα. Αυτό το έτσι το, με άκουσες αυτό το πράγμα, τι είπα. Ναι, αυτές είναι οι ερευνητικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που κλείνει τη συζήτηση. Κλείνουμε συζήτηση συνήθως με θετικές ερωτήσεις, μετά να φτάσουμε και εκεί και με αυτό ότι να κάνετε εγγραφή και να βοηθήσετε να βρείτε κατάλληλο πακέτο για το συνομιλητή. Πολύ βασικό σημείο να ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει. Προετοιμαστείτε, αλλά να μην διαβάζετε από το χαρτί. Γιατί όταν διαβάζουμε, ακούγεται η φωνή σαν ρομπότ, δεν είναι φυσιολογικά. Δεν είναι, εγώ, παρόλο που δεν είμαι Ελληνίδα και κάνω λάθη στην ομιλία μου, δεν ντρέπομαι αυτό και δεν το γράφω. Μιλάω με τα λόγια μου, έτσι πιστεύω είναι πιο φυσιολογικά, πιο καλά καταλαβαίνει ο συνομιλητής σου. Παρουσίαση. Στο πέμπτο βήμα, σιγά σιγά πρέπει να μάθουμε να κάνουμε παρουσίαση. Αλλά επειδή τώρα κάθε Τρίτη κάνουμε παρουσίαση στο webinar δωμάτιο από την εταιρεία με ελληνική γλώσσα, καλύτερα να στέλνετε σε αυτή την παρουσίαση τις συνεργάτες σας και να ακούτε και εσείς πώς γίνεται η παρουσίαση. Και σιγά σιγά να μαθαίνετε. Μετά από κάπου μπορεί να σας χρειαστεί. Πώς να κάνουμε, τι χρειάζεται για να κάνουμε παρουσίαση. Πρέπει να προετοιμάζουμε το υλικό από το προτέρων. Να δείξετε αυτοπεποίθηση και δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Δηλαδή να έχετε υλικό της εταιρείας ή τουλάχιστον site ή ένα tablet που μπορείτε να δείξετε ή το computer, ή notebook ή tablet που μπορείτε να δείξετε το site της εταιρείας, να δείξετε και άλλα κάποια βιντεάκια για την εταιρεία, δηλαδή να έχετε κάρτες ή μπορεί να έχετε φυλάδια, ό,τι έχετε. Ναι, τουλάχιστον σε ηλεκτρονικό, τουλάχιστον ηλεκτρονικό υλικό. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Έχει από την εταιρεία, έχουμε στο site μαγαζί που μπορείτε να αγοράσετε στυλούς, ημερολόγια, στικάκια έχει και κάποια άλλα υλικά. Υπάρχουν και φυλάδια τώρα με αγγλική γλώσσα, δεν ξέρω. Ενώ συνήθως ρώσικα και αγγλικά υπάρχει φυλάδια. Και έχουμε εμείς, έχω εγώ μικρά φυλάδια με ελληνική γλώσσα. Όποιος επιθυμεί θα μου ζητήσει και να το στείλω. Πόσο είναι η διάρκεια της παρουσίασης, αν κάνετε εσείς μόνοι σας και πρώτη φορά ακούει άνθρωπο, ο άνθρωπος, τότε μπορείτε να κάνετε και 15 λεπτά. Να σας πω ότι τα περισσότερο χρόνο δεν θα καταφέρει, δεν θα σας ακούσει, θα κουραστεί πάρα πολύ και έτσι και αλλιώς δεν θα τον μένουν πάρα πολλές πληροφορίες. Η μεγαλύτερη παρουσίαση, η πιο μεγάλη, είναι 45 λεπτών. Αυτό περίπου πώς κάνουμε μέσω ίντερνετ και λιγότερα κάνουμε 30 λεπτά. Και 45 είναι αρκετά μεγάλη. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει και γι' αυτό δεν χρειάζεται πάρα πολύ να δίνουμε στην αρχή πληροφορίες. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το κολλησμένο σας και για τα όνειρά του. Και σημειώνουμε τα όνειρά του, έτσι. Ένας θέλει ταξίδια, άλλος χρειάζεται σπίτι, άλλος χρειάζεται να παντρεύει τα παιδιά του. Δηλαδή, ο καθένας έχει κάποιο όνειρο ή κάποιο στόχο και αυτό να μας βοηθήσει να τον οδηγήσουμε σε αυτό το όνειρο. Να τον λέμε συνέχεια για αυτό το όνειρο, αυτό θα είναι στόχος για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι.
Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα, και βέβαια δεν θα ακούτε εσείς άνθρωποι που θα έρθει με μαγιό ή με φανελάκι ή με κάτι πολύ κοντό, θα το σκέφτεστε στη συνέχεια για το εμφάνισή του. Πρέπει να είστε σοβαρά ντυμένος, να είστε σαν επαγγελματίες, για να μην έχει κάτι που θα εμποδίσει να ακούει σας ακροατής. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως είχαμε κάνει σενάριο στο τηλεφώνημα, έτσι να κάνουμε σενάριο και επαγγελματική συνάντηση. Όποιος δεν έχει σπόνσορα κοντινό που τον βοηθάει, μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο, να σας βοηθάω, να σας βοηθήσω να κάνουμε σενάριο, αυτό που σας ταιριάζει. Κάντε σύγκριση. Μπορούμε να κάνουμε σύγκριση της εταιρείας, της τεχνολογίας μας, με άλλα μεταφορικά οχήματα, ή μπορούμε να κάνουμε σύγκριση και σαν εταιρεία με δικτυακό μάρκετινγκ με άλλες εταιρείες. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Αυτό συνήθως κάνουμε στο τέλος. Είναι τέτοιες ερωτήσεις που είναι στο 90%, 95% ο άνθρωπος να σας απαντήσει ναι. Και η ψυχολογία του άνθρωπου έτσι βοηθάει όταν λέει πολλές φορές ναι. Γενικώς συνιστούν 7 φορές να πει ναι. Βοηθάει μετά να συμφωνήσει να κάνει εγγραφή ή να κλείσει κατευθείαν πακέτο. Καλύτερο να κάνετε να κλείνετε πακέτο, αν γίνεται αυτό, όσο πιο γρήγορα, δηλαδή κατευθείαν. Η τεχνική του Βενιαμίν Φραγκλίνου, και αυτό πάρα πολύ καλή τεχνική. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτό όταν ο άνθρωπος, βλέπω, δεν είναι σίγουρος. Κάτι έχει αυτός που τον ενοχλεί, κάποιες σκέψεις, κάποιο φόβο. Τότε λέμε, αν είστε σε συνάντηση σε καφέ ή σε σπίτι, μπορείτε να πάρετε 2 χαρτάκια. Αν είστε στο ίντερνετ, απλά γράφουμε μέσα στο chat. Θα πείτε στο συνομιλητή σας να γράφει όλα τα αρνητικά που τη βλέπει μέσα στην εταιρεία και εσείς να γράψετε όλα τα θετικά. Απλά να είστε προετοιμασμένοι να γράφετε τουλάχιστον 15 παράγραφους. Ναι? Γιατί αν θα γράψει αυτός 6-7 παράγραφους, να είστε τουλάχιστον 2 φορές περισσότεροι. Ή καλύτερα και 3 φορές περισσότερο. Και όταν στέλνετε ένα στον άλλον, βλέπει, πόσο εδώ βλέπετε μία ζυγαριά, και όταν θα πάει ζυγαριά προς φυτικά, σκέφτεται ο άνθρωπος, αρχίζει, αλλάζει, λέει, εντάξει, τι είναι τόσο λίγα αρνητικά, εδώ είναι τόσα πολλά φυτικά. Έτσι, ναι. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και τις προπτικές της επενδύσης στο έργο μας. Δηλαδή, προπτικές δικιά σας, ναι. Πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία στο μέλλον. Πώς θα αναπτυχθεί, πώς να προχωρήσει, πόσο εισοδήματα θα έχουμε. Αυτό πάρα πολύ ανάβει άνθρωπο. Δηλαδή, να πείτε, να ζωγραφίσετε τη δικιά σας εικόνα, αλλά μην ξεχάσετε να πείτε ότι είναι οι δικιά σας προπτικές, ναι. Ποτέ μην το λέτε τη σκέψη σας λέγοντας ότι αυτό είναι από την εταιρεία. Ό,τι είναι από την εταιρεία, εμείς το λέμε. Στα νέα έχουμε πληροφορίες, εκεί είναι εταιρείες που είναι, πληροφορίες που είναι σταθερές. Ναι. Οι δικιά μας προοπτικές είναι σαν πώς βλέπουμε εμείς, πώς να αναπτυχθεί η εταιρεία, σαν ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Οι άνθρωποι αγαπάνε φως, οι άνθρωποι αγαπάνε ήλιο.
και αγαπούν ανθρώπους όποιοι λάμπουν, όποιοι δίνουν, ανθρώποι που δίνουν ελπίδα, που δίνουν ζεστασιά και τραβιούνται σε αυτούς τους ανθρώπους. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι μια καλή μεταφορικό μέσο, αλλά αν δεν ξέρει τι να οδηγήσει, δεν θα σας πάει πουθενά. Όπως αν δεν ξέρετε να οδηγήσετε αυτοκίνητο, παρόλο που έχετε πάρει δίπλωμα, δεν θα μπορείτε να οδηγάτε ή να οδηγήσετε σε πολύ μικρούς δρόμους με πολύ μεγάλο φόβο. Έτσι και στο δικτυακό marketing. Αν δεν θα κάνετε συνέχεια αυτά τα βήματα, συνέχεια να κάνετε να πωλήσεις και να μάθετε άλλο να ξέρετε και άλλο και να κάνετε τακτικά, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στο δικτυακό marketing. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Αυτό είναι στο δικτυακό, να σας πω, και σε άλλο business. Στην αρχή και εκεί περισσότερα καταστηρία, εγώ ξέρω ότι που είχα δικιά μου επιχείρηση. Συνήθως στις επιχειρήσεις που είναι στη γη, σαν μαγαζιά και αυτά, στο πρώτο χρόνο δεν έχουν καθόλου φυτικό εισόδημα, έτσι. Και μετά από 1-2 χρόνια ξεκινάει. Στο δικτυακό marketing είναι πολύ πιο γρήγορα όλα γίνεται και μέσα σε 1-2 μήνες εσείς πρέπει μπορείτε, αυξάνοντας εμπιστοσύνη ανθρώπων προς εσάς, να αυξήσετε πάρα πολύ το εισόδημα. Και πώς το κάνουμε αυτό? Καταρχήν, να στηρίζετε την επαφή σας, στέλνετε στο συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Όπως είχαμε πει, έχετε σημειώσει την ενδιαφέροντα του κάθε ανθρώπου και προσπαθείτε να τον στέλνετε πληροφορίες. Αλλά γενικώς επενδυτές, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη τεχνολογία πρέπει να είναι ενδιαφέροντα. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας για να μπορούν να επικοινωνούν ανθρώποι. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης σας φέρει νέος πιλάτης. Όταν βλέπει ότι είστε, προχωράτε πολύ καλά, ανεβήκατε, τον βοηθάτε να ανέβει και σίγουρα θα χτίζει και αυτός δίκτυο και να βοηθάει και να ανεβαίνουν και άλλοι άνθρωποι. Η στρατηγική και η τακτική σας για επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν ξέρετε να κάνετε στόχο, να γράψετε σωστά λίστα ονομάτων και να κάνετε κάθε μέρα βήματα, με αυτά τα τρία πράγματα που θα κάνετε, εσείς θα είστε διαφορετικός, ξεχωριστός συνεργάτης. Και σε τέτοιους ανθρώπους τραβιούνταν, θέλουν όλοι. Όλοι θέλουν να έχουν δυνατό σπόνσορα που να τους βοηθήσει. Είναι πολύ βασικό αυτό. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν έχετε δώσει πληροφορία για την εταιρεία, δηλαδή ή έχει πειράσει αυτός, έχει πάει στη παρουσίαση, πρέπει μέσα σε ένα 24ωρο να επικοινωνήσετε πάλι για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του. Έτσι, μην αφήνετε πολύ. Τότε θα έχετε 70% επιτυχία. Αν θα πειράσουν 4 μέρες από την παρουσίαση ή από τα... Μήπως του στέλνατε κάποιο υλικό ή site της εταιρείας και πέρασε 4 μέρες, θα έχει ξεχάσει αυτός. Έτσι, έχει ξεχάσει τα μισά και θα έχετε μόνο 23% επιτυχία. Και αν περνάει 10 μέρες και πάνω, θα έχετε μόνο 7% μόνο επιτυχία και όλα τα υπόλοιπα αποτυχία. Δηλαδή, γιατί με ίδιο ποσοστό ανθρώπων να δουλεύετε εσείς για 7% και να μην δουλέψετε με 70%. Γι' αυτό πρέπει να κάνετε πρόγραμμα, όπως είπαμε, πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα, να γράφετε με ποιον πότε να μιλήσετε, να μην ξεχάσετε κανένα και να δουλεύετε αναπτύσσοντας
πολύ γρήγορα. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Όταν δώσουμε πληροφορία, απαραίτητα να κάνουμε δεύτερη επαφή. Αλλιώς θα πάει όλα χαμένα. Μην περιμένετε ότι να σας καλέσουν αυτοί. Πρέπει να καλούμε εμείς. Η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Όταν γνωρίζετε για την εταιρεία, ξέρετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις της εταιρείας, τότε και προχωράτε πιο γρήγορα στο business. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε οι πιο κοινές αντιρρήσεις. Αυτές είναι σαν αυτή είναι η πυραμίδα, εγώ δεν έχω χρήματα, η γυναίκα μου δεν θέλει και έχει και άλλες αντιρρήσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Πρέπει να ξέρουμε να απαντούμε σε αυτό. Και να μην φοβόμαστε τις αντιρρήσεις, γιατί η κάθε αντίρρηση, κάθε άτομο, έχει και στο ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Δηλαδή, αυτός απλά κάτι φοβάται, αλλά έχει μέσα το ενδιαφέρον. Και πώς να χτίζουμε την ομάδα μας. Στο βάθος ή στο πλάτος. Και γιατί άνθρωποι αποτυχάνουν στο δικτυακό marketing. Γιατί γράφουν σε πρώτη γραμμή όλους τους ανθρώπους και δεν σκέφτονται να τους αναπτύσσουν. Τους γράφουν σαν επενδυτές και τους αφήνουν. Και δεν ψάχνουν ποιος να γίνει συνεργάτης. Δηλαδή δεν κάνουν αυτά τα βήματα. Όταν δεν έχετε δίκτυο, η business σας θα τελειώσει. Μόλις θα τελειώσουν αυτοί να πληρώσουν τα πακέτα τους. Γι' αυτό πρέπει, κοιτάξτε αριστερά ζωγραφική, πρέπει να βρούμε ανθρώπους, όποιος να θέλει να γίνει συνεργάτης, να τον μάθουμε όλα αυτά που κάνετε εσείς, να παρακολουθεί τα webinar και Πέμπτης και την Τρίτη, να εκπαιδεύετε, να εκπαιδεύει και τους κάτω σας και εσείς να βοηθάτε μέχρι τη τρίτη γραμμή στο βάφος αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή το συνεργάτη του και το συνεργάτη του. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα έχετε εσείς επιτυχία, θα έχετε μεγάλο δίκτυο. 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Αυτά τα βήματα που θα κάνουμε με κάθε συνεργάτη που βρίσκουμε για την εταιρεία, που έχουμε στη λίστα μας. Έτσι, όταν γράφουμε λίστα, εντάξει, το πρώτο, το κάνουμε πρόσκληση στο τηλέφωνο. Πρόσκληση πού? Στη παρουσίαση. Και πριν την παρουσίαση, τον παίρνουμε τηλέφωνο και το φημίζουμε ότι έχει παρουσίαση τάδε ώρα. Και το λέμε ότι μετά από την παρουσίαση να σε πάρω τηλέφωνο για να απαντήσω στις ερωτήσεις σου. Έτσι. Δηλαδή, στη παρουσίαση θα είστε και εσείς και ο συνεργάτης σας. Και μετά από την παρουσίαση πάλι παίρνετε τηλέφωνο και το λέτε και απαντάτε σε όλες ερωτήσεις. Να μην κρυώσει ο άνθρωπος και να μην ξεχάσει κάτι. Καλύτερα στο ίδιο βράδυ. Αν δεν μπορεί αυτό το βράδυ, τότε την άλλη μέρα, κανονίζουμε πότε την άλλη μέρα, θα απαντήσετε σε όλες ερωτήσεις. Μετά, κάνετε από το τηλέφωνο, κάνετε εγγραφή. Καλά να επιλέξετε κατευθείαν πακέτο και να πληρώσετε. Και στο τέταρτο βήμα, υποστήριξη. Τον βάζετε μέσα στο chat μας με όλες όλα τα νέα και δεν ξεχνάμε καμιά φορά να παίρνουμε τηλέφωνο, ναι, να το λέμε τα νέα της εταιρείας. Αυτά είναι τα 4 βήματα, πρόσκληση, παρουσίαση, τηλεφωνήματα και υποστήριξη. Κάνουμε με κάθε άνθρωπο που έχετε βάλει στη λίστα σας και τότε θα έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή αυτά τα βήματα, μετά θα μάθετε, θα είστε επαγγελματίες, δηλαδή συνέχεια αν θα κάνετε αυτά τα 4 βήματα, να σας φαίνεται πάρα πολύ εύκολα και με αυτό να αναπτύσσετε η ομάδα σας. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Είναι πολύ απλό και εύκολο. Απλά πρέπει να κάνουμε συστηματικά όλα.
Μην περιμένουμε στην διαδικτυακό μάρκετινγκ, δεν περιμένουμε όταν να μας πει κάποιος σήκω και κάντο. Όλα κάνουμε μόνοι μας. Κάνουμε πρόγραμμα, κάνουμε, σημειώνουμε πότε κάνουμε συναντήσεις και όλα αυτά προχωράμε μόνοι μας. Τώρα να σας πω μία στιγμή για τη προσφορά που θα έχουμε σε αυτό το μήνα. Δηλαδή, 2x2, ξέρετε ότι 16 Απρίλιο έχουμε η γενέθλια Ανατόλη Γιουνίτσκι και 12 Απριλίου έχουμε μέρα κοσμοναύτες. Και γι' αυτό η προσφορά μας θα ισχύει από τις 12 Απριλίου μέχρι, νομίζω, 18, τώρα μια στιγμή, όχι 16. Μέχρι 18 Απρίλη και θα δώσει η εταιρεία 2 κουπόνια σε όλους οι επενδυτές οι όποιοι είχαν πάρει κάποτε πακέτο ή μήπως πληρώνουν τώρα ή μήπως έχουν τώρα μόλις πρώτη δόση. Αυτοί που έχουν επενδύσει μέχρι 12 Απριλίου αυτή τη χρονιά, όποτε να είναι είπαμε, θα δώσουν σας 2 κουπόνια. Τι μας δίνουν αυτά τα κουπόνια? Μας δίνουν ευκαιρία να επενδύσουμε σε οποιοδήποτε πακέτο πάνω από, στο σύνολο από 1.000 ευρώ, δηλαδή το 1.000 δολάριο, το μικρότερο είναι 1.000 δολάριο, και θα σας δώσουν διπλάσια έκπτωση. Αυτό θα φανεί στο τέλος όταν ολοκληρώσετε να πληρώσετε το πακέτο. Έτσι θα διπλασιαστούν το ποσοστό, το πακέτο σας θα διπλασιαστεί. Και δηλαδή, αν αυτά τα δύο κουπόνια που να σας δώσουν, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα περίπου κουπόνι σε εσάς, ένα κουπόνι μπορείτε να χαρίζετε στο συνεργάτη της πρώτης γραμμής, ή μπορείτε και δύο να χαρίσετε. Μόνο αυτό πρέπει να γίνει μέχρι 18 Απρίλιο και να κάνει αυτός πρώτη επένδυση, έτσι, μέχρι 18 Απρίλιο, αν το χαρίζετε. Αλλιώς μετά σβήνονται τα κουπόνια, χάνονται. Μετά από 18 Απρίλιο χάνονται τα κουπόνια. Πιστεύω αυτό πάρα πολύ κατανοητό. Τώρα η εταιρεία σήμερα μας έβγαλε πιο αναλυτικά αυτό το νέο. Και να σας δώσω τώρα πάλι μια στιγμή. Γυρίσω εδώ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μου παρακαλώ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Και θέλω να τελειώσω στη σημερινή συνάντηση με λόγια «You win the world wins». Εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος κερδίζει, ή μπορούμε και να πούμε πιο καλά «Όλοι οι άνθρωποι κερδίζουν, κερδίζω και εγώ». Όταν οι συνεργάτες μου κερδίζουν, κερδίζω και εγώ. Και αυτό πάρα πολύ μεγάλη χαρά, όταν δίνεται η ευκαιρία να κερδίζουν οι συνεργάτες σας. Και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ που βγήκατε σήμερα. Δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις. Πιστεύω ότι όλα κατανοητό. Καλό σας βράδυ και θα το πούμε την επόμενη Πέμπτη. Μην ξεχνάτε ότι τη Τρίτη έχουμε και παρουσίαση. Σε αυτό το μήνα όλα τα webinar έχουμε στις 8 η ώρα το βράδυ. Και από το άλλο μήνα θα μου πείτε πώς σας βολεύει, 8 ή 8.30. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.